πάμε να καλησπυρίσουμε τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Είμαι σε ένα αστυνομικό τμήμα γιατί έχω εδώ μια υπόθεση. Θέλω να σας συγχαρώ που κάνετε την αντικατάσταση του κύριου Καμπόδη επαξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί με την χείρα του Γιώργου Καραϊβάς, καθώς βγαίνει η γυναίκα και λέει ότι της έκοψαν τη σύνταξη στο 50% γιατί η δολοφονία του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάς θεωρήθηκε εργατικό ατύχημα. Κατά 50% στο 35%. Να σου εξηγήσω γιατί. Καταρχήν να πούμε ότι η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς θεωρείται ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα κατά της ελευθερίας του τύπου, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. 3 χρόνια λοιπόν μετά τη στιγερή δολοφονία του δημοσιογράφου, που παραμένει ανεξιχνίαστη, η χείρα του, Στάθ Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, εκθέτει τον ΕΦΚΑ γιατί τη κόβει τη σύνταξη χειρίας στο μισό, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόνοια στο ασφαλιστικό μας σύστημα για θύματα τέτοιων εγκλημάτων. Όπως λέει η κυρία Καραϊβάς, το σύστημα κατατάσσει τη δολοφονία στα εργατικά. Να την ακούσουμε καλύτερα, χαρά να τα λέει η ίδια. Καταρχήν, να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει την δολοφονία ενός δημοσιογράφου. Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απλή δολοφονία. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν ότι ο Γιώργος τον έχουν σκοτώσει μισή ώρα μετά το πέρας της εργασίας του, αυτοδικαίως, ο ΕΦΚΑ, τον βάζει ως εργατικό ατύχημα. Είναι κατ' εμέ λυπηρό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ανεκτώ σε μια συμπαγή δημοκρατία να μην υπάρχει ένα ιδιώνυμο που να κατατάσσει σε ένα πλαίσιο τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου. Αυτό που είναι λυπηρό για τη δημοκρατία μας και είναι λυπηρό και η αντιμετώπιση του κράτους προς όλους εσάς είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιδιώνυμο, ας το πάρουμε αντίθετα, υπάρχει ιδιώνυμο ακόμα και για τους υγειονομικούς και για τους εφοριακούς οι οποίοι πάνε σε ένα μαγαζί και θα τους προπλακίσουν. Αυτό έχει καταδείξει σε ιδιώνυμο. Η δολοφονία όμως ενός δημοσιογράφου δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο την οποία να την καλύπτει. Βάσει αυτού λοιπόν, ναι, όπως εγώ που είμαι εργαζόμενη και όπως όλες οι χείρες οι οποίες είναι εργαζόμενες, ναι, μου κόβουν τη σύνταξη κατά 50% μετά τα πρώτα 3 έτη. Χρόνια, ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση. Άρα τι μπορεί να γίνει τώρα εδώ, να αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αυτό που θέλω, ναι, και αυτό που θα το κυνηγήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου είναι ότι το έγκλημα του Γιώργου πρέπει να ανακηρυχθεί ως έγκλημα κατά ιδιότητα. Αυτό το χρωστάω στο Γιώργο, το χρωστάω ως σύντροφός του αυτά τα 31 χρόνια και ως φίλη του 34 χρόνια. Είναι θέμα τιμής για μένα αυτό. Κύριε Θεοδωρόπουλε, τι είναι τώρα αυτό? Δηλαδή η γυναίκα αυτή τη στιγμή της κόβουν τη σύνταξη γιατί η δολοφονία θεωρήθηκε εργατικό ατύχημα. Ο άνθρωπος ήταν στο σπίτι, είναι ξεκάθαρο ότι ήταν χτύπημα καθαρά προς το πρόσωπό του για να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη μέση. Και τώρα της λένε ότι είναι εργατικό ατύχημα και της κόβουν τη σύνταξη της γυναίκας. Να είναι μόνη η χείρα του αείμνηστου του Γιώργου Καραϊβάς? Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Τούτη είναι που φαίνεται. Δυστυχώς αυτό το υδροκέφαλο, έχετε δίκιο, κράτος, το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, έχει όλες αυτές τις επιπτώσεις στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος όλη τη ζωή πληρώνει τους φόρους για να απολαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ή ασυνεπείς, είναι ή λαθρομετανάστες ή άνθρωποι οι οποίοι δεν υπακούν στους νόμους. Βέβαια, σας λέω ότι νομικά μπορεί να ασκήσει τα ένδικα μέσα, τα οποία προβλέπει ο νόμος, δηλαδή την έφεση κατά της απόφασης αυτή, η προσφυγή στα διοικητικά, στα δικαστήρια τα οποία μπορούν να άρουν τις συνέπειες αυτής της απόφασης και να, από τη δικαιοσύνη να έχει μια απόφαση, μια αποκαταστατική απόφαση που θα μπορεί να απολαμβάνει την σύνταξη του σύζυγου της. Το θέμα είναι, κύριε Θεοδωρόπουλε, ότι τη σύνταξη δεν ξεχάσαν να την κόψουν. Την κόψανε στα 3 χρόνια. 3 χρόνια που λένε από την πρώτη μέρα ότι θα βρουν τους δολοφόνους, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει ξεχαστεί το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουν βρει κάποιους ή όχι. Αν θα γίνει δικαστήριο, είναι μια συζήτηση η οποία βρίσκεται. Δεν έχω τη γνώση της δικογραφίας και δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι συγκεκριμένο.
δυστυχώς, οι δυστυχώς περιπτώσεις αυτές ή παραμένουν ανεξιχνίαστες ή μένουν σε ένα σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια. Πάντως θα πούμε να διευκρινίσουμε λίγο εδώ ότι το νομοθετικό να ακούσουμε πρώτα το Skype γιατί... Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι για τα 3 πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του συνταξιούχου καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ολόκληρη η σύνταξη κυρίας, η οποία είναι το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά το πέρας της πρώτης τριετίας, η σύνταξη μειώνεται κατά 50%, δηλαδή από το 70 πάει στο 35%. Αυτό συμβαίνει τώρα και στην κυρία Καραϊβάς, γιατί δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, όπως είπε και εκείνη, που να προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις θανάτου σαν τους συναδέλφους. Απόλυτα έχετε δίκιο, απλά μια συμπλήρωση. Η τροπολογία που κατατέθηκε για τους νεκρούς των Τεμπών προβλέπει το 1600 ισοβίως στον έναν από τους δύο γονείς και απολαμβάνουν τα ισοφέλειες των ταμείων των οφειλών που είχαν, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Σε τούτη την περίπτωση, σε τρομοκρατική ενέργεια, σε ανθρωποκτονία δηλαδή, ενός δημοσιογράφου, δεν έπρεπε να προβλέπετε τουλάχιστον αυτό που προβλέπετε και για τους γονείς, τους συγγενείς των Τεμπών, δηλαδή μια ισόβια σύνταξη. Απολαμβάνουν ισόβια σύνταξη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μέτρα της κυβέρνησης το Μάιο του 23 προέβλεπαν 1.600 ευρώ την σύνταξη ισόβια στον ένα από τους δύο γονείς, στην τοποθέτηση στο δημόσιο ένα από το δύο παιδιά της οικογένειας και όλα τα χρέη αποσβήνονται τα χρέη από τα ταμεία, από τις εφορίες και από τις τράπεζες στις οποίες είχαν δάνεια. Δεν θα πρέπει να προβλέπετε σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα ειδεχθέστατο έγκλημα, ιδίως σε δημοσιογράφο, ο οποίος είχε την συνέχεια επί τόσα χρόνια, λειτουργούσε και είχε αυτή που λέμε ως λειτουργήμα τη δημοσιογραφία, επιτελούσε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και πρωτίστως της ελευθεροτυπίας. Θα έπρεπε λοιπόν στο Έμιστο Καρεβάς να υπήρχε ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως και τις περιπτώσεις που στα δικαστήρια καθημερινώς οι Έλληνες πολίτες, οι ανώνυμοι Έλληνες πολίτες υπάρχουν, διεκδικούν και προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους. Χαρά, σ' ακούμε τώρα, γιατί πριν ήταν το Skype. Εάν η κυρία Καραϊβάς, όπως είπε, θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την σύνταξη, περισσότερο δηλαδή είναι θέμα τιμής για εκείνη και τον συνάδελφο που έφυγε. Εάν συμβεί αυτό και τα καταφέρει, θα προκαλέσει προηγούμενο, πρώτη φορά θα γίνει αυτό στη χώρα μας. Νομολογιακό προηγούμενο εννοείται. Για δημοσιογράφο εννοείται. Ναι, για την περίπτωση αυτή. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση καθόλου πρέπει να υπάρχουν και να είναι ίση και να υπάρχει νομολογία για όλους τους Έλληνες πολίτες, να μην είναι μια ξεχωριστή κατηγορία δημοσιογράφη. Αυτή είναι η ισότητα των όπλων και η ισότητα του νόμου. Όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου. Άρα θα πρέπει εκτός από τον Καραϊβάς να υπάρχει περίπτωση και για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι χάνουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Κύριε Καλαβριώτη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γρήγορα για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε περάσει χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η συμπεριφορά του κράτους απέναντι στην κυρία Καραϊβάς αποτελεί πρόκληση και θα τη συνιστούσα, ναι, να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέχρι τέλους και όταν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση από τα δικά μας δικαστήρια να προσφύγει στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να είναι βεβαίω ότι θα δικαιωθεί.